Τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και τον μεάρχη υποδομών και μεταφορών, τον κύριο Γιώργο Βαρεμένο. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, εσάς και τους τηλεθεατές. Λοιπόν, το δικό σας το χαρτοφυλάκιο, παρά το γεγονός ότι σε μια κυβέρνηση που τέλος πάντων διάγει ακόμη αυτό που λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, περίοδο χάριτος, περίοδο μέλητος κτλ., το δικό σας το χαρτοφυλάκιο έχει δώσει έτσι αφορμές για σκληρό ροκ, όπως θα λέγαμε, ειδικά σε ό,τι αφορά στο μετρό Θεσσαλονίκης, αλλά και στο θέμα της Πάτρας Πύργου, της ακύρωσης, όπως και της υποχειοποίησης. Στο δικό μου το χαρτοφυλάκιο δεν έχει μέλι καθόλου. Μπορώ να πω ότι η γεύση είναι πικρή, πάμπικρη. Ούτε τηγανίτα, υποθέτω. Ακριβώς. Όλο τσουρ τσουρ, αν έχει ακούσει την παροιμία και από τηγανίτα. Μάλλον τηγανίτα. Καμένη τηγανίτα. Mm. Έτσι. Δηλητηριώδη θα έλεγε κανείς. Και το λέω για τον εξής λόγο. Όπως ξέρετε, το κράτος πρέπει να έχει μια συνέχεια. Στο θέμα των έργων είναι πανθομολογούμενο ότι πέτυχε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί δεν μπορούσε να το αγγίξει η προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας, η μηδενιστική, η τοξική προπαγάνδα. Εκεί δεν μπορούσε να καταπολεμήσει την εικόνα, το έργο. Φαίνεται, το χρησιμοποιεί ο κόσμος. Mm-hmm. Το δρόμο για να πας στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι και στην Πάτρα ακόμα, που είναι τώρα μια ώρα, μια μισή ώρα είναι. Ναι. Μερικοί το κάνουν και μία και 20, αλλά τέλος πάντων, να μην τρέχει τόσο πολύ. Το βλέπει, το χρησιμοποιεί ο κόσμος. Εμείς υποφέραμε δηλαδή για να πηγαίνουμε στην πατρίδα μου με τα κολονάκια, αν θυμάστε, χρόνια ολόκληρα. Ήταν να τελειώσει το 12, παρακαλώ, και το παραδώσαμε με τεράστιες προσπάθειες στο 17. Ναι. Το έργο αυτό. Τι να κάνει, να το αποκρύψει? Έλεγε άλλα πράγματα για το προσφυγικό, για τη Μακεδονία. Mm-hmm. Η προπαγάνδα πήγε σύννεφο. Ναι. Και αν θες μπορεί να έχει και ένα αποτέλεσμα εκλογικό. Αλλά οι ηγέτες και οι πολιτικοί δεν είναι μόνο για το παλκοσένικο και πόσους ψήφους θα πάρουν. Είναι και τι θα προσφέρουν στη χώρα, στην προοπτική της, στο μέλλον της, ναι, κυρίως της νέας γενιάς. Λοιπόν, είναι το μετρό Θεσσαλονίκης, που θα έλεγε κανείς από πρώτη ματιά ανεξήγητα, το πάει πίσω, ματαιώνει μια διαδικασία όπου ήταν ορατή η παράδοση του έργου χωρίς το σταθμό Βενιζέλου, όπου, ναι, υπάρχει το θέμα των αρχαίων, και έρχεται κανείς και λέει, μα γιατί όλο αυτό το πράγμα, δεν έχει λογική? Έχει λογική. Η λογική ποια είναι? Ότι σου είναι και καλά να το πάρει κάποιος το έργο, ή μάλλον να πάρει αποζημιώσεις. Mm-hmm. Ούτε καν να παράξει έργο για να πάρει λεφτά, επειδή θέλει η κυβέρνηση ενδεχομένως να δώσει χρήματα σε ανθρώπους που νιώθει υποχρεωμένη απέναντί τους, mm-hmm, ή δεν ξέρω τι άλλο. Εδώ θα πάρει αέρα χρήμα, mm-hmm, ο εργολάβος. Είναι σίγουρο το έργο θα πάει πίσω. Θα ζητήσει αποζημιώσεις, και εδώ δεν μιλάμε για ψηλά. Όχι, υπάρχουν ρήτρες. Για φραγκοδίφρακα. Απ' την άλλη πλευρά, επειδή το ακούω αυτό που λέτε και το λέει και όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει λογική μια κυβέρνηση να βάλει όλη τη Θεσσαλονίκη απέναντί της, να καθυστερήσει το μετρό για 2-2,5 χρόνια στην καλύτερη των περιπτώσεων, για να πάρει ένας εργολάβος ό,τι και να είναι, θέλω να πω? Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Μετά θα έρθει εκλογές, ναι, και δεν θα ψηφίσει μόνο εργολάβος. Ναι, θα σας πω. Ξέρετε κάτι, η κυβέρνηση θεωρεί πως είναι σε αυτό το μήνα που είπατε εσείς, mm-hmm, του μέλητος. Δεν θα είναι πάντα. Ότι είναι ό,τι να το κάνει τέτοιου είδους χειρονομίες, mm-hmm, προς ανθρώπους δικούς της, δεν ξέρω πού. Δεν ξέρω γιατί. Αν το κάνει τώρα και μέχρι τότε που θα γίνουν εκλογές θα ξεχαστεί. Θεωρώ πως, ναι, δεν είναι έτσι. Mm-hmm. Θεωρώ πως δεν είναι έτσι. Αλλά δεν είμαι εγώ για να ψυχανεμιστώ έτσι, τα ψυχολογικά ή πολιτικά άλλα κίνητρα που οθούν την κυβέρνηση να το κάνει τώρα. Σας είπα ποια είναι η δικιά μου εξήγηση. Ναι. Στο θέμα του οδικού άξονα Πατρών Πύργου, το παγώνει ουσιαστικά. Ωραία, ήταν 3 από τις 8 εργολαβίες, οι οποίες εργολαβίες οι 5 είναι εργοτάξια, δεν είναι απλώς συμβάσεις. Οι άλλες 3 ή μία εκκρεμεί στο Συμβούλιο της Υπηρετίας, οι 2 είναι χρονοπλοκάριστοι, να πάει στον επόμενο, όπως λέει ο νόμος. Ναι. Όπως λέει ο νόμος. Εδώ ακούω διάφορα πράγματα, ότι υπάρχουν πιέσεις, λέει, από συγκεκριμένους κύκλους για μαζικές ματαιώσεις συμβάσεων. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω, μέχρι πού μπορεί να το πάει η κυβέρνηση σε αυτό το τομέα, τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό. Mm-hmm. Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στην πορεία των έργων και στην πλευρά μας της συνεργασίας, αν θέλετε, συνεργασίας. Σε κάποια θέματα έχει λόγω Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, λόγω συμμετοχή στη χρηματοδότηση κτλ. Θα το τραβήξει μέχρι τα άκρα. Προχθές ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Καραμαλής,
ανακοίνωσε ουσιαστικά τη ματέωση της υπογειοποίησης του σιροδρόμου στην Πάτρα. Με το έολο επιχείρημα, όχι έολο, πέταξε ένα νούμερο, λέει είναι πολύ ακριβό το έργο, ένα δις. Το πέταξε έτσι το ένα δις το νούμερο, ναι, τη στιγμή που η γέφυρα Ρίου Αντιρίου κόστησε 750 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε τι κλίμακας έργο είναι, ναι, βέβαια, η γέφυρα του Ρίου Αντιρίου. Μάλλον αυτό μοιάζει για πρόσχημα, δηλαδή να ματαιωθεί το έργο. Έκανε λόγο για μη χρηματοδότηση, ενώ ξέρει ότι 130 εκατομμύρια έχουν μπει από το ΕΣΠΑ, θα αντιληφθούν, ναι, από το ΕΣΠΑ. Έχει ενταχθεί δηλαδή ένα μέρος του έργου σε αυτό. Και ενώ το έργο είχε και την έγκριση και της περιφέρειας και του Δήμου, που δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ο Δήμος ούτε η περιφέρεια, για να πει κανείς ότι θα εκδικηθεί την Πάτρα για αυτό το λόγο. Υπάρχει λόγος βέβαια, εάν θέλει κάποιος να εκδικηθεί, διότι εντάξει, δεν ευχαρίστησε η Πάτρα και η Δυτική Ελλάδα την σημερινή κυβέρνηση εκλογικά, αλλά τι να κάνουμε. Ναι. Αν πάμε έτσι να κρίνουμε δηλαδή το πώς θα δράσουμε στη χώρα μετά την νίκη του στις εκλογές, αν είναι αυτός ο τρόπος πολιτικής συμπεριφοράς, τι να σας πω εγώ. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο από αυτό. Τώρα, πριν περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα που αφορούν το παρόν και το μέλλον, βλέπω ότι έχει γίνει λίγο της μοδός τις τελευταίες ημέρες τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να μιλούν αφενός για το εάν ήταν πετυχημένο ή όχι η απόφαση να αναλυφθούν τα καθήκοντα του Υπουργού Οικονομικών και η μεγάλη διαπραγμάτευση του 2015 από τον κύριο Βαρουφάκη. Αφετέρου, αν έπρεπε ή όχι να βιαστείτε και να ρίξετε την κυβέρνηση Σαμαρά. Δεν ξέρω τι νόημα έχει αυτή η συζήτηση, αλλά αναρωτιέμαι, είναι μια συζήτηση που κατά τη γνώμη σας είναι χρήσιμη να γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι για λόγους αυτογνωσίας, είναι ο απολογισμός που πρέπει να κάνει κάποιος όταν χάνει εκλογές, τι είναι ακριβώς? Κοίταξε, χάνει κερδίσει, κριτική πρέπει να κάνει, ναι, και αυτοκριτική όπως τη λέμε, να αποτιμήσει. Μόνο που εμείς εδώ αυτό πρέπει να το κάνουμε παράλληλα με τη δράση μας απέναντι στην εφόρμηση της κυβέρνησης με τον τρόπο που σας περιέγραψα προηγουμένως. Ένας κόσμος που μας ψήφισε και είναι σημαντικός, ναι, το ποσοστό, έτσι. Ένας κορμός ο ΣΥΡΙΖΑ, πολιτιακός, θέλει να είμαστε παρόντες, μάχημοι απέναντι στην κυβέρνηση και να τα συνδυάσουμε αυτά τα δύο. Mm-hmm. Ορισμένα πράγματα νομίζω τα έκρινε η ζωή. Αν έπρεπε να αναλάβει το συγκεκριμένο πρόσωπο τη διαπραγμάτευση που λέτε εσείς. Ναι. Δεν είχε πείρα πολιτική. Μπορώ να πω δεν είχε σχέση με την πολιτική. Έξυπνος άνθρωπος είναι. Mm-hmm. Οικονομικά γνωρίζει. Από μένα πάντως πολύ περισσότερα. Για να τον κριτικάρω σε αυτό, ναι, τον τομέα. Από εκεί και πέρα έχει μια αντίληψη για την πολιτική που εγώ είχα εκφράσει την αντίθεσή μου τότε μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, τότε μιλάμε, το 2015. Και με έναν τρόπο ως πολιτικό. Ο κ. Βαρουφάκης δεν ξέρω πώς το είχε εκλάβει τότε. Η πολιτική δεν είναι show, δεν είναι one man show. Ναι. Η πολιτική, ειδικά από την πλευρά της αριστεράς, προϋποθέτει μια συλλογική δράση. Mm-hmm. Έτσι. Δεν να πας εκεί για να το στουμπάρεις σε ατομικό επίπεδο. Δεν είναι έτσι η πολιτική. Ναι. Πολιτική τότε και μάλιστα σε μια τόσο κρίσιμη ιστορικά περίοδο που βρέθηκε η χώρα σε ένα ωριακό σημείο. Ο λαός ήθελε μια διαπραγμάτευση που δεν ξέρω μέχρι πού ήθελε ο κόσμος, mm-hmm, να φτάσει, γιατί ξέρετε ήθελε διαπραγμάτευση και γύρω ο ελληνικός λαός και σε αυτό δεν τον πρόδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρος του. Την, ναι, πήγε μέχρι τα άκρα τη, mm-hmm, διαπραγμάτευση. Κατά τη γνώμη μου, δεν είχε παραπέρα να πάει η διαπραγμάτευση. Από εκεί και πέρα, ο ελληνικός λαός ήθελε διαπραγμάτευση σκληρή, κάτι καλύτερο από αυτό. Άρα, αφού ήθελε σκληρή διαπραγμάτευση, αλλά δεν ήθελε και την έξοδο, λαός, δεν ήξερε και την έξοδο από το ευρώ. Ναι. Αυτό το έδειχναν. Όχι, mm-hmm, οι δημοσκοπήσεις, τις οποίες δεν θέλω να επικαλούμε, ναι, για ποικίλους λόγους,
Αλλά αυτό ήταν προφανές. Mm-hmm. Άρα, κύριε Βαρεμένε, αφού ήθελε διαπραγμάτευση ο ελληνικός λαός, καλώς ο ΣΥΡΙΖΑ διέκοψε την πορεία της κυβέρνησης Σαμαρά, κατά τη γνώμη σας. Δηλαδή, είπαμε για το 2015, αν γυρίσουμε και 6 μήνες πιο πίσω, όχι 6, στα Χριστούγεννα του 2014 που κρίθηκε η προεδρική εκλογή. 26 Δεκεμβρίου, νομίζω, ήταν η τελευταία ψηφοφορία. Κοιτάξτε, η συζήτηση αυτή μπορεί να γίνει σε ιστορικό χρόνο και προϋποθέτει και μια απόσταση από τα γεγονότα. Ναι. Εάν συνενούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί υπήρχε η άλλη άποψη, παναθετικά το λέω αυτό, ότι γιατί δεν τους αφήνεται να κάνουν ό,τι έχουν να κάνουν, έτσι. Και μετά να έρθετε σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Ναι. Εάν συνενούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τώρα τα βλέπουμε από την απόσταση, χωρίς να θυμούμαστε, αν θέλετε, βιωματικά το κλίμα που υπήρχε τότε στο ναό. Ναι, ναι. Υπήρχε ο κίνδυνος, για το ΣΥΡΙΖΑ λέω, να πούνε ότι συνενεί. Άρα είναι και αυτός μέσα στο... Αυτό είναι αλήθεια. Στο παιχνίδι. Σίγουρα θα σας ρωτούσαμε όλοι οι δημοσιογράφοι, αφού δηλαδή, μπορείτε να εξασφαλίσετε, να έχετε ένα εργαλείο να ανακόψετε την πορεία, γιατί δεν το κάνετε. Ναι, ότι δεν δίνει δηλαδή ασυνείδητα μια παράταση, ότι το κάνει ασυνείδητα. Ότι θέλει να παραμείνει η κυβέρνηση του Σαμαρά, γι' αυτό συνενεί. Αυτός ήταν ο βασικός πολιτικός λόγος, κατά τη γνώμη μου. Όμως εγώ, αν θέλετε, αν είχαμε τη διάθεσή μας το χρόνο, ήμουν στη διάθεση να κάνω μια κουβέντα επ' αυτού. Mm-hmm. Αλλά επιμένω όμως, επειδή η κυβέρνηση περιμένει με το προπαγανδιστικό όπλο στα χέρια, mm-hmm. και επειδή έχει μια υπεροπλία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να αποσπάσει κάτι που θα πει με ειλικρίνεια κάποιος, γιατί σε εμάς στην αριστερά και γενικότερα στην παράταξη υπάρχει μια παράδοση να συζητάμε. Mm-hmm. Να συζητάμε. Όχι. Αλλά φοβάστε και τις μονταζιέρες, από ό,τι καταλαβαίνω. Και αυτό το φοβόμαστε. Οπότε, αυτό σωστό είναι. Αλλά δεν ξέρω αν σας απάντησα στην ερώτησή σας. Απαντήσατε. Ναι, πόσο σύνθετο είναι το καθήκον μας σε αυτή τη συγκυρία την τωρινή. Είναι αυτό που λένε και οι ιστορικοί, ότι ένα γεγονός πρέπει να το κρίνεις μέσα στις συνθήκες που αυτό εκτελήθηκε. Γιατί υπάρχει και ένα αίσθημα στον κόσμο. Ναι. Πώς έγινε και ήρθε αυτού του είδους η δεξιά, έτσι, που η ακραία συνιστόσα της βάζει τη σφραγίδα της. Πώς έγινε λοιπόν. Ναι, τίθεται ένα τέτοιο ερώτημα. Ναι. Αλλά σας είπα, προσπάθησα λέω, να σας δώσω απάντηση στο ερώτημα, δεν ξέρω αν ήταν ολοκληρωμένη. Απ' την άλλη πρέπει να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε στη χειρότερη δυνατή συγκυρία ιστορικά. Αυτό καμιά φορά δεν το επιλέγεις. Ναι. Δηλαδή φαντάζεσαι να ήθελε η αριστερά να κυβερνήσει πρώτη φορά μέσα αυτές τις συνθήκες, τις πολεμικές. Mm-hmm. Και όταν με τεράστιες θυσίες του λαού και με μεγάλες προσπάθειες, κάτω από έκτακτες συνθήκες, γιατί υπήρχε στο πρόγραμμά μας η προοπτική συνεργασίας με το κόμμα που συνεργαστήκαμε. Δεν υπήρχε. Ούτε το όνομά του δεν λέτε, βλέπω, ε. Γιατί, όχι. Ναι, να το πω, δεν έχω θέμα. Ναι. Τον ΑΝΕΛ. Όχι, ενώ δεν σημαίνει κάτι αυτό. Γιατί πολλοί συντροφοί σας λένε ότι σας κόστησε πολύ πολύ η συνεργασία με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Όχι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα σας πω ειλικρινά, κύριε Μελιγκόνη. Η αριστερά θα έχει τη δεύτερη ευκαιρία της. Ναι. Έτσι. Λογικά. Ελπίζω να μην φτάσουν τα πράγματα σε ακραίες καταστάσεις και αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις για να αποτραπεί αυτή η δεύτερη φορά. Mm-hmm. Θα μου πεις, για να υπάρξει και σύντομα η δεύτερη ευκαιρία, εναπόκειται μόνο στο τι μπορεί να εξυφαίνουν οι άλλοι ή και από υποκειμενικές αδυναμίες. Και από τα δύο, αλλά επειδή βλέπω κάτι προσπάθειες που γίνονται ακόμα και για να αλλοιωθεί η σύνδεση του οικολογικού σώματος. Εκεί θα πάμε. Εγώ μέσα. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα αυτή η δεύτερη ευκαιρία
να αφήσει ένα, να έχει τη δυνατότητα που δεν την είχε την πρώτη φορά για τις συνθήκες τις οποίες σας περιέγραψα προηγουμένως, να έχει τη δυνατότητα να αφήσει ένα δικό σου καθαρά αποτύπωμα. Mm-hmm. Ακόμα και στο πολιτιστικό επίπεδο. Ναι. Που φαίνεται δεύτερο, αλλά για μένα δεν είναι δεύτερο. Όχι, εντάξει. Έτσι, ειδικά για μας, mm-hmm. που θεωρούμε ότι πολιτιστικά, όχι πως αποκλείουμε κάποιονδήποτε άλλο από το φάσμα το πολιτικό, να πούμε ότι εκείνος βρίσκεται στη σκοτεινή μεριά του φεγγαριού και εμείς στη φωτεινή, την πολιτιστική, αλλά πάντοτε ήταν ένα πρόταγμα δικό μας αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, ναι, να κυβερνήσουμε κάτω από συνθήκες ομαλότητας, για τις οποίες εργαστήκαμε σκληρά για να υπάρξουν αυτές οι συνθήκες ομαλότητας, mm-hmm. για να βγει η χώρα από το τούνελ. Οπότε δεν αφήσαμε τη χώρα όπως την περιέγραφε ο κύριος Μητσοτάκης προπαγανδιστικά, προεκλογικά, mm-hmm. και τώρα το γύρισε αλλιώς το τσάμικο, δεν μιλάει γι' αυτό, έτσι, γιατί βρήκε μια στρωμένη κατάσταση στα πλαίσια του δυνατού. Έτσι, μετά από μια περιπέτεια δεκάχρονη των μνημονίων. Βρήκε ένα αποκούμπι, ένα μαξιλάρι όπως το λέμε. Ναι. Βρήκε πολλά πράγματα. Τώρα, βρήκε μια ομαλότητα. Δεν είναι η κανονικότητα επειδή ήρθε η δεξιά. Ναι. Αλλιώς δεν θα ήταν μη κανονικό. Είναι αυτό που λέτε ότι τρώει άλλο από τα έτοιμα η δεξιά. Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα. Αλλιώς θα υπονοούσε η δεξιά στην Ελλάδα ότι δεν είναι κανονικό να κυβερνάει οποιαδήποτε άλλη. Παράταξε παρά μόνο ίδια. Ναι. Αυτό τώρα, από το 2014 και το 2015 να πάμε στο 2023 ή όποτε τέλος πάντων γίνουν οι επόμενες εκλογές, αφήσατε μια σπόντα για προσπάθειες αλλίωσης του εκλογικού σώματος. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έκανε ο Πρωθυπουργός τη συναντήση με τους πολιτικούς αρχηγούς. Ακόμα και το ΚΚΕ φαίνεται ή φέρεται να μπαίνει σε μια συζήτηση, να κουβεντιάσει, να συνενέσει, εάν ξέρω εγώ οι απόδημοι έχουν και αφημί ή διάφορα άλλα τέτοια. Δεν θα είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστεί ο ΣΥΡΙΖΑ μια ψηφοφορία στη Βουλή, αν είναι το μόνο κόμμα ή σχεδόν το μόνο κόμμα που θα αρνείται τη διευκόλυνση της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού? Τι λέτε εσείς? Ακούστε να σας πω. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι, έτσι όπως προσπαθεί να το παρουσιάσει ο κύριος Μητσοτάκης, το μόνο κόμμα, mm-hmm. ΣΥΡΙΖΑ είναι εξωματική αντιπολίτευση. Σύμφωνοι. Δεν θέλω να υποβαθμίσω το ρόλο οποιοδήποτε άλλου κόμματος. Σύμφωνοι, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Αν είστε το μόνο κόμμα το οποίο λέει να μην προσμετράτε η ψήφος των αποδήμων στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα, δεν θα είναι για σας προβληματικό? Άλλο να είχατε κι άλλους δύο μαζί σας. Εμείς πατάμε σε γερό έδαφος, ναι, αρχών, mm-hmm. και αν θέλετε και συνταγματικό γερά έδαφος. Δεν είναι, κύριε Μελιγκόλη, απλό πράγμα να αλλάξει τη σύνθεση του εκλογικού σώματος. Ναι. Ξαρτάται. Εμείς συγκροτήσαμε επιτροπή, κυβέρνηση δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, η επιτροπή Χαρίτση, ναι, του Υπουργού Εσωτερικών τότε. Ναι, για να εξετάσουμε αυτό το θέμα. Mm-hmm. Και είχε ένα πόρισμα. Ναι. Δεν αρνούμαστε την ψήφο των αποδήμων. Ξαρτάται. Αν η κυβέρνηση το ψηλαφίσει χαοτικά, γιατί εδώ εκεί δεν μπορεί να μας πει, είμαστε 10 εκατομμύρια Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα, ναι, και άλλα 10 εκατομμύρια ανά τον κόσμο που έχουν αναφορά στην Ελλάδα. Αναφορά. Έτσι. Ναι. Εάν εννοεί αυτό η κυβέρνηση, δεν ξέρω οποιοδήποτε άλλος, και να σας πω κάτι. Πάρτε παράδειγμα το Κινάλ. Το Κινάλ άλλαξε τη θέση του τώρα. Ναι. Είχε συγκεκριμένη θέση το Κινάλ. Mm-hmm. Το Κινάλ έχει ανακρούσει πρίμνα στρατηγικά, όπως φαίνεται η ηγεσία του έχει κάνει στρατηγικό στόχο τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή της έδωσε άλλα χαρακτηριστικά τότε. Μπορούσε, ας πούμε, το Κινάλ να ισχυριστεί και να υποστηρίξει ότι η συνεργασία που έκανε στη συγκυβέρνηση, ναι, Σαμαρά Βενιζέλου, ότι ήταν κάτω από την πίεση της συγκυρίας, έκτακτη κατάσταση, ναι, και τα λοιπά. Τώρα όμως μετατοπίζεται και σε αυτά τα χαρακτηριστικά, πάει να δώσει στρατηγικό χαρακτήρα. Είναι βαθύτερο το θέμα. Δεν ξέρω πόσοι από τους πολίτες, ναι, που ψήφισαν το Κινάλ συμφωνούν με αυτή τη στρατηγική, όπως διαφαίνεται, λέω, εγώ δεν θέλω
να αποδεχθώ ότι οριστικά το Κινάλ μετατοπίστηκε, στρατηγικά σας μιλάω, σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ναι, και ότι θεωρεί για ποικίλους λόγους ενδεχομένως πολιτικούς ή και μη πολιτικούς, εξωπολιτικούς, γιατί εδώ δεν έχει ερμηνεία μόνο πολιτική μια τέτοια μετατόπιση, δηλαδή δεν έχει μόνο, μάλιστα, στενά εκλογική σκοπιμότητα να πολιορκήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ με όποιον είναι εύκαιρος, mm-hmm, και να τον απομονώσουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν απομονώνεται παρά εάν έπαιρνε απόφαση ο κόσμος να το κάνει αυτό. Ο κόσμος στέκεται δίπλα στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, ο κόσμος. Ένα μεγάλο μέρος, ναι, του κόσμου. Mm-hmm. Σε αυτό που είχαμε αναφορά τώρα, το ποσοστό, το 32%, και το οποίο θεωρούμε, ναι, ότι με την κατάλληλη πολιτική, με την κατάλληλη δράση, στο πλευρό αυτού του κόσμου, αλλά και στο πλευρό του κόσμου που δεν μας ψήφισε. Ναι. Που ορισμένοι ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία για χίλιους δυο λόγους, που δεν έχουμε τώρα, mm-hmm, την πολυτέλεια του χρόνου να το... Όχι, ο χρόνος τελείωσε για την ακριβία. Άμα τέλειωσε, εντάξει. Έχετε κάνει πολλά χρόνια τηλεόραση και καταλαβαίνετε περισσότερα τελεία, από μένα. Βάζω μια τελεία, επειδή ακριβώς, άμα τέλειωσε ο χρόνος, είναι αμήλικτος ο χρόνος. Κύριε Βαρεμένα, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την καλά, ενδιαφέρουσα νομίζω συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, τώρα να επιστρέψουμε στα της οικονομίας. Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά για την πληρωμή του κοινωνικού μερίσματος.